Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήρθαμε, πώς να το πω, πολύ κοντά. Μου λέμε σώμα με σώμα. Εσάς τι σας λέγανε στη διαδρομή? Ο κόσμος μέσα. Για σπίτι, για μάνα, για γυναίκα, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όχι, λέω πριν από αυτό, δηλαδή. Καταλαβαίνω ότι θέλανε να κάνετε τι, να κάνετε ταξί το λεωφορείο. Η πρώτη κουβέντα ήταν το σπίτι μου. Να το πω έτσι. Ναι, να καταλάβω. Αυτό το σπίτι σου, μη σταματάς. Μη σταματάς. Μα έχω κόσμο μέσα, ανθρώπους και εργαζόμενους που πρέπει να κατέβουν σπίτια τους. Δεν γίνεται να μη σταματήσω. Δεν μπορώ να πάρω τον κόσμο να τον πάω σε μια στάση. Πέρα από αυτά τα παιδιά είναι και άλλοι που είναι εργαζόμενοι μέσα. Πρέπει να πάνε σπίτι τους οι άνθρωποι. Εκεί, κύριε Σωτηρόπουλε, οι επιβάτες, γιατί καταλαβαίνω το λεωφορείο ήταν και γεμάτο κόσμο προφανώς. Έρχονταν και από την παραλία κόσμος αρκετός και οι εργαζόμενοι. Ναι, ήταν σε πλήρη πληρότητα το λεωφορείο. Σε πλήρη πληρότητα. Όταν αποβιβάστηκε ο μεγάλος όγκος στο ελληνικό, έκλεισα τις πόρτες, είχα κόκκινο φανάρι, ξεκίνησα με το πράσινο και αυτά είχαν φτάσει στα σκαλοπάτια μεταξύ πεζοδρομίου Ιασονίδου. Και μετρό εκεί είναι στο... Εμπήκαν οι δύο μπροστά. Ναι. Εμπήκαν οι δύο μπροστά. Λογικά είναι να φρεντάρεις, δεν μπορεί να τους πάρεις. Οι άλλοι ανοίξανε την πόρτα. Είμαστε δύο συνάδελφοι μέσα. Ήταν και ο Δημήτρης ο Ζουμπουλάκης. Μας χτυπήσανε. Βρεθούν, το τηλέφωνο πήρανε. Και σας κλέψανε κιόλας. Το μόνο που θέλω να πω ότι, κύριε Βαγγελάτο, εγώ σε αυτά τα παιδιά δεν έχω ειλικρινά καμία κακία για ό,τι πράξανε. Αυτά είναι αποτελέσματα. Σκεφτούν οι δικοί τους τι ανθρώπους πάνε να βγάλουν στην κοινωνία.